Είναι μια αποστολή, Λίνα, η οποία αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι το επιχειρησιακό βάθος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων δεν περιορίζεται στα γεωγραφικά μήκη και πλάτη, τα οποία μπορεί να καθορίζει η οποιαδήποτε αριθμητική υπεροπλία. Και αυτό γιατί σήμερα, όπως αποδείχθηκε, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, η ελληνική πολεμική αεροπορία φτάνει όποτε θελήσει και όπως το θελήσει στην Κύπρο. Έτσι σήμερα συνολικά 10 μαχητικά αεροσκάφη F-16 απογειώθηκαν από τη βάση της Σούδας. 4 από αυτά έμειναν στα μετόπισθεν προκειμένου να προστατεύσουν τα νότα των 6 που συνέχισαν την πορεία τους κάτω από άκρα μυστικότητα και πετώντας χαμηλά προς την Κύπρο προκειμένου να βρουν ακόμη 2 ελληνικά 16, τα γαλλικά Ραφάλ αλλά και τα γαλλικά πλοία. Και γαλλικά και ιταλικά πλοία, καθώς επίσης και το κυπριακό παράκτιο περιπολικό, που συμμετέχουν σε αυτή τη σημαντική συνεπένδευση, σε αυτή τη σημαντική άσκηση στα νότια της Κύπρου, στην άσκηση Ευνομία. Πρέπει να σου πω ότι η τουρκική αεράμινα βρέθηκε κοιμόμενη για ακόμη μία φορά, γιατί πρέπει να θυμηθούμε ότι μόλις πριν από 2 μέρες είχαμε ακόμη ένα ιδιαίτερα υψηλού συμβολισμού γεγονός, καθώς προσγειώθηκαν στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο 2 F-16. Αυτό είχε να συμβεί 20 ολόκληρα χρόνια. Τώρα αυτή η πολυπληθής αποστολή της πολεμικής αεροπορίας πήρε, θα λέγαμε, την ταυτότητα της τουρκικής αεράμινας και των Τούρκων επιτελών. Αφού συνασχήθηκαν λοιπόν στη συνέχεια τα 6 F-16, πήραν τον δρόμο της επιστροφής. Πολύ αργά η τουρκική αεράμινα αντιλήφθηκε την παρουσία τους, επιχείρησαν να τους ανακόψουν, όμως αυτό που επακολούθησε απέδειξε γιατί οι Έλληνες πιλότοι θεωρούνται από τους καλύτερους στον κόσμο, γιατί όλα αυτά τα χρόνια λαμβάνουν βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς, σε διεθνείς ασκήσεις και έτσι φυσικά μέσα από τις εμπλοκές και μπόρεσαν να ανταποκριθούν, επίσης πρέπει να σου πω, σε πολύ επικίνδυνες και αντεπαγγελματικές ενέργειες των Τούρκων πιλότων. Τα 6 F-16 μαζί με τα 4 της οπισθοφυλακής τους μπόρεσαν και επέστρεψαν στην Κρήτη, αποδεικνύοντας τις μεγάλες δυνατότητες, εάν φυσικά ενισχυθεί περισσότερο, που διαθέτει η πολεμική μας αεροπορία, το πολεμικό μας ναυτικό και φυσικά ο ελληνικός στρατός.